παλεύουμε απέναντι σε μια πολύ συγκεκριμένη αλλαγή, η οποία έρχεται να αλλάξει πλήρως το μοντέλο του Πανεπιστημίου όπως το γνωρίζαμε, ας πούμε, και μέχρι σήμερα. Μια αλλαγή που έρχεται με τον νόμο τον περιβόητο νόμο της Ράνου Μαντοπούλου πριν από 2 χρόνια, η οποία έρχεται με το σχέδιο Αθηνά και τις σχολές των σχολών, η οποία έρχεται και με την συγκρότηση νέων οργάνων διοίκησης του Πανεπιστήμιου, των Συμβουλίων Ιδρύματος. Τις περιγράφουν ένα πανεπιστήμιο με πολύ πιο ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, μεγάλες περικοπές, παροχή στους φοιτητές, στην χρηματοδότηση για την λειτουργία του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κουβέντα για το κατά πόσο θα πληρώνουμε τα συγγράμματα, θα πληρώνουμε για την σύντηση και τη στέγαση των φοιτητών. Ακούγονται φωνές ακόμα για την εισαγωγή διδάκτρων, στο κατά τα άλλα δημόσιο και υποτίθεται δωρεάν πανεπιστήμιο. Προετοιμάζοντας την απόφυτο για το περιβάλλον των ατομικών συμβάσεων εργασίας, της ανεργίας, της επιστημονικής μετανάστευσης, το που ήδη είναι εργαζόμενοι συναντούν. Είμαστε έξω από την αίθουσα που συνεργάζει το Συμβούλιο, η οποία είναι κλειδωμένη από ήδη από τις 9.30 που εμείς φτάνουμε στο χώρο. Και συγκεκριμένα έχει 2 εισόδους αυτή η αίθουσα. Εμείς βρισκόμαστε στην πίσω είσοδο, η οποία είναι και στην πίσω αυλή, ας πούμε, της Βρετανίας. Υπάρχουν 2 οι οποίες είναι αντικριστές. Βρισκόμαστε στην αρχή σχεδόν όλοι σε αυτό το χώρο. Και μετά ένα κομμάτι μεταφέρεται στην μπροστά είσοδο σε περίπτωση που αποφασίσουν να βγουν από εκεί κάποια στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τη στιγμή λοιπόν που κινούμαστε από την πίσω αυλή προς την μπροστά που είναι και αυτή που βλέπει στη Ρήγα Φεραίου, όπου τελικά καταλήγουν τέλος πάντων τα γεγονότα, ενώ περπατάμε, βλέπουμε νομίζω αστυνομικού στον Δέλτα κυρίως να εισβάλλουν και να τρέχουν προς το μέρος μας. Χωρίς να αιτιολογούν το γιατί, τους ρωτάμε γιατί το κάνετε αυτό, τι κατηγορία υπάρχει κτλ. Το μόνο που λένε όταν αν είμαστε φοιτητές και ποιοι όλοι προφανώς, και τους λένε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε μέσα σε ένα δημόσιο κτίριο που ανήκει στο Πανεπιστήμιο και το Ιδρυτικό. Και τους ρωτάμε τέλος πάντων ποιος έχει κάνει την κλίνη, γιατί είναι μέσα κτλ. Βγαίνουν εργαζόμενοι από το γραφείο του Πρίτανη και λένε ότι εμείς δεν καλέσαμε κάποιον, τα παιδιά δεν αποτελούν κίνδυνο, είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που λέγεται ότι κάλεσε κάποια κυρία Κιντή. Βέβαια, είναι και λόγω το κωμικό της υπόθεσης ότι δεν ακούγεται το Κιντή, ακούγεται ότι κάλεσε κάποια κυρία Κιντή και εμείς απορούμε ποια κυρία Κιντή κατάφερε τέλος πάντων να φέρει 800 δημιουργίες μάτα έξω από την Βρετανία. Μιλάμε για ένα όργανο το οποίο κατηγείται όμορφο με τους φοιτητές. Μιλάμε για ένα όργανο το οποίο συνεδρίασε ρεκρουτό από το σύνολο της υπόλοιπης ακαδημαϊκής κοινότητας. Μαζί μας ήταν και διοικητικοί από το σύνολο διοικητικών του ΕΚΠΑ, οι οποίοι είχαν έρθει εκεί να διαμαρτυρηθούν για ζητήματα τα οποία αφορούν και τις εργασιακές σχέσεις, αφορούν κόσμο που είναι απλήρωτος, θέσεις οι οποίες εκκρεμούν σε σχέση με το κατά πόσο θα πουληθούν ή όχι εντός ημερών. Και βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Καμία απάντηση μέσα από τον χώρο της διαδικασίας. Μπορεί να χτυπούσαμε τις πόρτες, να φωνάζαμε ανοίχτη μας. Καμία απάντηση. Και εντάξει, κάτι, ένα γεγονός το οποίο θα ήταν, είναι τραγελαφικό μάλλον, είναι το γεγονός ότι εμφανίζεται η κυρία Σιούτη, μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος, καθηγήτρια στο νομικό, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία έχει αργήσει να έρθει στη διαδικασία, μέσα και αυτή κλειστή πόρτα. Γυρνάει σε εμάς, λέει, την έχετε κλείσει. Εσείς λέμε, όχι, θέλουμε κι εμείς να μπούμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία μας με τους διοικητικούς συλλόγους. Χτυπάει και αυτή, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και απλά φεύγει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά απειλητική για οποιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου ήταν. Έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται κάποιος κόσμος, ακόμα και παραστικοί που βλέπουν αυτόν και ρωτάνε τι συμβαίνει, γιατί είναι πρωτόγνωρο προφανώς. Και αρχικά η πρώτη ομάδα, η πρώτη 17 νομίζω, φεύγουν γιατί τους παίρνουν 2 αστυνομικοί τον καθένα και τους βάζουν σε περιπολικά. Κοιτάξτε, ενώ βρισκόμασταν 2 ομάδες, η μία στο ιστορικό της Βρετανίας και άλλη στην κεντρική είσοδο την πλευρά της Πανεπιστημίου, όπου υπήρχε η δεύτερη είσοδος της αίθουσης Συμβουλίου Ιδρύματος, ξαφνικά εμφανίζονται κάποιες μηχανές των Δέλτα, 2 μηχανάκια συγκεκριμένα, και μετά έρχονται και 2 περιπολικά. Αρχίζει και μαζεύεται κόσμος μπροστά, γιατί όσοι ήταν εκεί πέρα ήταν έκθετοι, γιατί δεν υπήρχε κτίριο, κάτι να σωστάτευε. Και ξαφνικά αρχίζουν και συγκεντρώνονται περισσότερες δυνάμεις των Δέλτα και αρχίζουν και ανεβαίνουν κανονικά τα σκαλιά της Βρετανίας και πλησιάζουν το χώρο της εισόδου. Εκεί πέρα όσοι βρίσκονται
κλείνουν την καγκελόπορτα, που προφανές ήταν κλασικό γιατί φοβήθηκαν τις δυνάμεις στο Δέλτα, και οι δυνάμεις στο Δέλτα κάθονται απ' έξω από την Βρετανία, από την καγκελόπορτα. Αυτό που εμείς επαναλαμβάναμε σχεδόν μονικά ήταν ότι είμαστε φοιτητές, είμαστε μέλη και εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων, έχουμε έρθει ελληνικά. Πείτε μας, ποιος είναι ο υπεύθυνος για αυτή την επιχείρηση, κάποιο βαθμοφόρο με τον οποίο μπορούμε να συνοηθούμε για να λυθεί το ζήτημα. Κανένας δεν απάντησε σε αυτό. Κανένας δεν μας περιγράψει κάποιο λόγο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους αστυνομικούς, αν κατηγορούμαστε για κάτι κτλ. Η μόνη επόδοση ήταν ελάτε μαζί μας, ελάτε μαζί μας. Και εν τέλει το ελάτε μαζί μας μετατράπηκε σε σπροξίες με τις ασπίδες για να καταλήξουμε να κατέβουμε κάτω. Και να καταλήξουμε να κατέβουμε κάτω και να προσαχθούμε το σύνολο όσων ήταν μέσα στην Βρετανία και είχαν θετική ιδιότητα. Μας ανεβάζουν στον έκτο όροφο, στο γραφείο προστασίας του πολιτεύματος του κράτους. Το οποίο εντάξει δεν μπορεί να είναι λίγο έτσι, να υπήρχε μια έλλειψη χώρου εκείνη τη στιγμή λόγω του αριθμού των προσαχθέντων, αλλά έχει μια σημειολογία ιδιαίτερη. Και αφού καλούν ονομαστικά έναν να δώσει ας πούμε, στοιχεία και τα οποία καταγράφονταν σε έναν φάκελο, δεν ξέρω φάκελος ήταν αυτός ακριβώς, μας ζητούν και τα κινητά μας τηλέφωνα, το οποίο σημειωτέων δεν έχουν δικαίωμα σε απλούς αγωγή να παρακρατήσουν οποιοδήποτε αντικείμενο έχεις εσύ. Ειδικά όταν πρόκειται για κινητό το οποίο είναι απαραίτητο για να επικοινωνήσεις με έναν δικηγόρο, να ενημερώσεις αν δουλεύεις όπως εγώ τον υποδότης ότι είσαι στη Γαθά εκείνη τη στιγμή και θα αργήσεις και παρά. Τους πρώτους που τους φέρανε μόνο τους τέσσερις, τους αρχικούς του πρώτου περιπολικού, τους πήραν τα κινητά. Τους πάντων μαζευτήκαμε περισσότεροι, προφανώς καταλάβανε ότι δεν πρέπει να τους δώσουμε τα κινητά. Και όταν πήγε ο πρώτος από το... για να πάρουν τα στοιχεία για να πάρουν το κινητό, αρνήθηκε να δώσει το κινητό του, λέγοντας ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάρει το κινητό μου. Και πέρα γινόταν και κάποιο κουβέντο τύπου γιατί εσύ το θέλεις. Του λέει, του έλεγες τίποτα. Λέει, άρα τι δημοτική του μας δίνεις, τέλος πάντων. Του λένε, ωραία, τώρα αφού δεν μας δίνεις το κινητό σου, θα σε πάρουμε σε ένα δωματιάκι να κάτσεις μέχρι να μας το δώσεις. Και το πήγαν σε ένα δωματιάκι και τον άφησαν μόνο του για κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ. Μέχρι προφανώς ο άνθρωπος δεν ήθελε να κάτσει άλλο στο δωματιάκι και αποφάσισε να δώσει το κινητό του για να το βγάλουμε το δωματιάκι και να έρθει να κάτσει μαζί στους υπόλοιπους. Παραμείναμε για περίπου μια μισή ώρα σε ένα διάδρομο, ας πούμε, 3x1, ήμασταν γύρω στα 13 άτομα. Έπειτα, ενώ ήμασταν υποδιαρκή παρακολούθηση από την ΟΠΚΕ, που είναι μια ομάδα πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, στο εσωτερικό της ΓΑΒΑ, έτσι, όχι... Απ' έξω μεταφερθήκαμε, επειδή ερχόταν το άλλο γκρουπάκι των προσαρθέντων, μεταφερθήκαμε στον πάνω όροφο, στο τμήμα για ενάντια στη ρατσιστική βία. Δηλαδή ήταν και άλλη σημειολογία και αυτή. Ωραία. Μια επιθετικότητα θα την έλεγα και τρομερή βία. Και το ζήτημα δεν είναι ότι δεν άσκησαν σωματική βία σε κάποιον, αλλά από τη στιγμή που ξέρεις ότι έχεις προσαχθεί, βρίσκεσαι μέσα στη Γαδά, ακόμα και η στάση αυτή των αστυνομικών δυνάμεων τύπου εδώ πέρα δεν μας νοιάζει ποιος είσαι, είσαι αποκλεισμένος από όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ό,τι γίνει μέσα στη Γαδά θα μείνει μέσα στη Γαδά και μην περιμένεις πολλά γιατί δεν πρόκειται να βρεις το δίκιο σου ακόμα και να το διεκδικήσεις αν σου κάνουμε κάτι. Ακόμα και αυτό λειτουργεί και στην ψυχολογία όσων έχουν προσαχθεί με ένα πάρα πολύ αρνητικό τρόπο. Αν δούμε το πόσες δικογραφίες έχουν σχηματιστεί αυτή τη στιγμή για ανθρώπους κάτω των 30 ετών, επειδή είχαν την οποιοδήποτε είδους πολιτική και συνδικαλιστική δράση από ένα θέμα ας πούμε, περιβαλλοντικό, όπως για παράδειγμα στις σκουριές, από ένα θέμα για να μην κρεμιστεί το πεύκο της γειτονιάς τους, για παράδειγμα, ή η πλατεία της γειτονιάς τους, μέχρι μια μεγάλη πολιτική διαδήλωση απευθεία. Ο αριθμός είναι τρομακτικός. Ο βαθμός των κατηγοριών δεν συνάδει με το ύφος και τη δράση αυτών των ανθρώπων και το προσωπικό τους ύφος, αλλά και το πολιτικό τους. Και θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικό του πόσο ακριβώς φοβάται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και το κράτος τους νέους ανθρώπους οι οποίοι τολμούν σε τόσο δύσκολους καιρούς να βγαίνουν στο προσκήνιο, να σηκώνουν κεφάλι και να μην υπακούν είτε στις επιταγές που σου λένε σκάσε, διάβασε,
δούλεψε και μίλες και μην μιλάς καθόλου. Και νομίζω ότι απέναντι σε αυτό το, καθεστώς, ας πούμε, ολομέτωπης επίθεσης στους νέους ανθρώπους και όχι μόνο προφανώς, και συνολικά σε όσους αγωνίζονται, είτε είναι εργαζόμενοι είτε όχι, το μέτωπο το οποίο πρέπει να προασπιστεί ακριβώς τα σύγχρονα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες πρέπει να είναι πολύ ευρύ, πολύ μαχητικό, χωρίς να ξεχνά βέβαια και ποιον έχει απέναντί του, σε τι καιρό ζούμε, ας πούμε, και ποιο είναι το αναγκαίο πλαίσιο, ας πούμε, πρέπει να βάλει για να παλέψουν αυτοί οι άνθρωποι και να επιβιώσουν.